Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα έρχεται αύριο στην χώρα μας ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς και πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο? Καλησπέρα. Στην πρώτη του επαφή, στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά από πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σόλτς, μέσω πρώτα απ' όλα του εκπροσώπου του, πριν μια εβδομάδα πήρε θέση, είπε ότι δεν γίνεται ανεκτή από τη Γερμανία οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας, γιατί είναι και αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ευρώπης και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησα την Τουρκία να μην κλιμακώνει, να πάει σε διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο. Και πήρε μία θέση που δεν ήταν όπως παλαιότερα που είχαν τις ίσες αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή της Άγκυρας, η οποία είπε ότι η Γερμανία εκφράζεται με μονομέρεια υπέρ της Ελλάδος και ότι η Γερμανία έχει πέσει στην παγίδα της Ελλάδας. Στην ανακοίνωση αυτή της καγκελαρίας, η καγκελαρία εξέφραζε την θέληση, εάν και οι δύο πλευρές το ζητήσουν, να υπάρξει ξανά διαμεσολάβηση. Εάν όμως η Τουρκία λέει ότι η Γερμανία έχει μονομέρεια υπέρ της Ελλάδος, ότι έχει πέσει στην παγίδα της Ελλάδας και η Γερμανία, τότε δεν μπορεί η Γερμανία να διαμεσολαβήσει αυτή τη στιγμή, καθώς η μία πλευρά δεν τη θέλει. Μάλιστα. Καλό θα ήταν να είχαμε και την επίσκεψη της κυρίας Μπέρμποκ στην Αθήνα και στην Άγκυρα, για να είχαμε και τις δύο πλευρές, ίσως μεταφέρε και ένα μήνυμα. Η επίσκεψη αυτή δεν έγινε τελικά, όπως ξέρουμε, και δυστυχώς είναι ένα βήμα πίσω. Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.